Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμούς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Αντώνης ενημερώνει τους σταματάκηδες και την απόφαση του εισαγγελέα να σκαλίσει ακόμη περισσότερο τις υποθέσεις του παρελθόντος. Στο μεταξύ, ο Παύλος υποψιάζεται ότι τα λεφτά για το θάνατο του Σπύρου τα έδωσε η Εύα πριν πεθάνει εκ μέρους των σταματάκηδων. Γνώριζε την κοπέλα από μικρό κορίτσι και ξέρει ότι μέσα της είχε και το καλό, όσο και αν είχε αλωτριωθεί ο χαρακτήρας της επειδή διψούσε για εκδίκηση για το χαμό του αδελφού της. Παράλληλα, ο Γιώργος και η Θοδώρα έρχονται πιο κοντά, ενώ η σχέση του Χρήστου και της Στέλλας δείχνει να οριμάζει και να περνάει σε άλλο επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η Ντίνα τα ξαναβρίσκει με το Βαγγέλη. Στο μεταξύ, η Μαρίνα, μετά από την αποκάλυψη ότι ο Μαθιός σκότωσε το Στεφανή, απασφαλίζει και είναι έτοιμη να τον καταδώσει, ενώ η σχέση με την οικογένειά της φτάνει σε ρήξη. Όλοι τρέμουν μήπως πει στον άντρα της τα όσα έμαθε και προσπαθούν να τη σταματήσουν και να τη λογικέψουν. Εκείνη όμως πηγαίνει στον Αντώνη και του λέει πως ο Μαθιός πρέπει να πληρώσει για όλα όσα έχει κάνει. Στο μεταξύ, η είδηση του θανάτου της Εύας διαδίδεται σιγά σιγά στο χωριό, δημιουργώντας ανάμεικτα συναισθήματα. Ενώ όλοι αναρωτιούνται πως προκλήθηκε ο θάνατος της Εύας, ένας άνθρωπος μάλλον έχει την απάντηση, αλλά δεν θέλει να ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Η είδηση του θανάτου της συνεχίζει να φέρνει αναταραχή όταν προκύπτει το θέμα του που θα ταφεί. Ο Παντελής έχει αντίρρηση να τη θάψουν στα χώματά τους, καθώς με τις πράξεις της έκανε κακό στους συνανθρώπους της και δεν έχει καμία θέση στην Άνω Ποριά.